Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 28 Μαΐου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Νέα περίπτωση εγκλήματος μετά από ληστεία ερευνά η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας μετά τον εντοπισμό 80χρονης, η οποία κοίτονταν νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την άτυχη γυναίκα βρήκε γειτόνισσα μέσα σε λίμνη αίματος σήμερα το πρωί, ενώ τα πρώτα ιατρικά δεδομένα δείχνουν κρανιοκεφαλικές κακώσεις και τραύμα από μαχαίρι που πιθανότητα έγιναν σε βάρος της χθες το βράδυ από άγνωστο ή άγνωστους δράστες που προσπάθησαν να τη ληστέψουν. Το συγκεκριμένο χωριό έχει γίνει πολλές φορές θέμα στα μέσα ενημέρωση. Τώρα είχαμε την εγκληματική ενέργεια κατά μιας ηλικιωμένης. Όχι πολλές φορές. Ένα περιστατικό ληστείας είχαμε που εξιχνιάστηκε. Ναι, ενώ πρόσφατα. Το φθινόπωρο του 2011. Και τώρα έχουμε αυτό το περιστατικό της εγκληματικής ενέργειας με μια ηλικιωμένη γυναίκα, 81 ετών, με κίνητρο πιθανόν τη ληστεία. Από εκεί πέρα ερευνάται. Εδώ η χωριανοί κάνουν λόγο ότι η αστυνομία απουσιάζει από το χωριό. Όχι, δεν απουσιάζει η αστυνομία από το χωριό. Η αστυνομία είναι παντού παρούσα και γίνονται συνεχώς έλεγχοι. Δυστυχώς είναι ανοχήρωτη πόλη. Τα χωριά δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν κυκλοφορεί. Είναι λίγος ο κόσμος, γέροι άνθρωποι και είμαστε στην ουσία αφύλακτα. Γίνονται καθημερινά. Την άλλη φορά φασαρίες, μέσα στις εκλογές. Έρχονται στο χωριό διάφορα άτομα, άγνωστο. Οι οποίοι τι κάνουν? Τι κάνουν? Ξέρω και εγώ τι κάνουν. Δημιουργούν προβλήματα? Την άλλη φορά έγινε ολόκληρη φασαρία. Θα μου πεις τώρα, είναι σχετικό, δεν ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε ο κόσμος ανησυχεί. Όταν βλέπει μια μεγάλη φασαρία, με εκλογές την ημέρα, με μαχαιρώματα και με αυτά, και από ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων είναι μιας κατηγορίας άνθρωποι, δεν έχω τι να πω, ο κόσμος φοβάται. Και έγινε και αυτό σήμερα, το οποίο έφτασε ο κόπος στο χτέλιο. Τι θα γίνει? Την άλλη φορά ένα ζευγάρι τους είχαν χτυπήσει, τους είχαν ληστέψει, η γυναίκα μετά από λίγες μέρες πέθανε. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνει η αστυνομία, η πολιτεία τέλος πάντων, ξέρω κι εγώ, να μας προστατεύσει. Θα τα καταλήψουν τα χωριά. Μας πούνε ότι φύγετε από τα χωριά, κατεβάστε στις πόλεις. Ξέρω και εγώ τι να πω. Πόσο συχνή είναι η αστυνομική παρουσία εδώ στο χωριό? Δεν βλέπω κανέναν. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Δεν βλέπω κανέναν. Έρχονται το βράδυ. Πού να πω, δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν βλέπω. Εδώ αστυνόμος δεν έρχεται κανένας. Αστυνομία δεν υπάρχει. Την ημέρα δεν υπάρχει ποτέ. Μόλα ούτε και το βράδυ. Στη χάση και στη φέξη μπορεί να δει κάποιο περιπολικό να έρθει. Κάνει μια βόλτα, έφυγε. Από εκεί πέρα. Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής ένας 34χρονος Έλληνας για κλοπή δύο συσκευών GPS από αυτοκίνητα. Στο μεταξύ, συνελήφθη χθες ένας 27χρονος για απόπειρα κλοπής σε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος αποπειράθηκε να διαρρήξει δύο ακόμη καταστήματα. Στις πολιτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι η Δημοκρατική Αριστερά κάνει άνοιγμα στην κοινωνία με προσθήκη δύο στελεχών γνωστών για την προσφορά τους με στόχο να ανεβάσει τα ποσοστά, επισημάνθηκε στην παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος σήμερα το μεσημέρι. Η σειρά του ψηφοδελτίου λίστας της Δημάρ είναι Πάρης Μουτσινάς, Ελένη Τζαλαβρέτα, Εύη Δελιπέτρου, Στέριος Γαρδικλής, Στέφανος Λάζος, Ορέσης Παπαχρήστου και Κατερίνα Πορφυρογέννη. Έχουμε κάποια καινούργια ποιοτικά χαρακτηριστικά που νομίζω ότι δίνουν ένα νέο χαρακτήρα, ένα νέο περιεχόμενο στο ψηφοδέλτιο. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα αποχωρούν δύο από το ψηφοδέλτιο και μπαίνουν δύο καινούργια άτομα, άρα έχουμε μια ανανέωση. Έχουμε ταυτόχρονα μια διεύρυνση πολιτική, με την έννοια ότι εκπροσωπείται και εκφράζεται ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, και έχουμε και μια εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών. Ζητάμε καθαρή εντολή από το λαό για να βγει ενισχυμένη η Δημοκρατική Αριστερά, και πιστεύουμε ότι όσο πιο ενισχυμένη βγει η Δημοκρατική Αριστερά, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να δημιουργηθεί αυτός ο τρίτος πόλος γύρω από τον οποίο θα συσπηρωθούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, τόσο πιο μεγαλύτερη εγγύηση θα έχουμε ότι η Δημοκρατική Αριστερά θα συντελέσει στη δημιουργία προοδευτικής κυβέρνησης, και τόσο
περισσότερες δυνατότητες θα έχουμε να υπάρξει κυβέρνηση αυτή τη φορά και να είστε σίγουροι ότι η Δημοκρατική Αριστερά θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση. Αν είναι δυνατό και με προοδευτικό πρόσημο. Παραμένοντας στην τοπική πολιτική επικαιρότητα, την Τετάρτη θα γίνει η νομαρχιακή συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ψηφοδέλτιο του κόμματος μετά την εξαίρεση Σαμαρά και Σούρλα στελεχώνεται από την Έλενα Αντωνοπούλου και τον Σπύρο Δεσίλα. Σήμερα ξεκινάνε να πηγαίνουν, θα σου πω το ψηφοδέλτιο. Νάκος, Μακρύ, Μποκόρος, Μποτός, Καπάνια, Αντωνοπούλου, Δεσίλας. Εκτός και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι συστράτες του Προέδρου αποδίδει καρπούς. Πιστεύω ότι κάθε μέρα που θα περνάει και θα αναγκαίνουν τα μεγάλα θέματα της χώρας, ότι η διαφορά με τον συνασπισμό με το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, θα μεγαλώνει. Πρόβλημα το μεγάλο πλέον και το διακύβουμε είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Είναι δύσκολο να υπάρξει, έως απίθανο να υπάρξει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη. Οπότε θα χρειαστούν συνεργασίες. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν συνεργασίες. Ο κορμός της νέας κυβέρνησης θα είναι κορμός της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνάμεις αυτές, οι πολιτικές δυνάμεις, που μπορούν να συστρατευτούν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για να βγάλουν τη χώρα. Η ευθύνη του ψηφοδελτίου ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Παύλος Μαρκάκης με αφορμή τη μη συμμετοχή του στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Μπορώ να βοηθήσω τον αγώνα για ένα ευρωπαϊκό πατριωτικό μέτωπο με άλλο τρόπο και χωρίς να διαταράξω την ησυχία της υπάρχουσας τοπικής λίστας της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο 1. Κοιτάξτε, είχαμε πει και το είχαμε πει και μαζί, ναι, ότι εγώ εντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει την ευθύνη τη σύνταξη του ψηφοδελτίου. Εγώ δεν σίγουρα, το έχω. Σίγουρα. Δεν είναι. Ναι. Θα μπορούσε να με εντάξει και θα μπορούσε να επιλέξει αυτό που έκανε τώρα να μην με εντάξει. Ναι, είχαμε πει όμως, εσείς το είχατε πει. Την επανένταξή μου στη Νέα Δημοκρατία δεν τη συνέδεσα με τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο. Όχι, άφησα στην ευχαίρεια τη ίδια, διότι έφερε και τον πρώτο λόγο. Ναι. Εγώ δεν έχω συμμετοχέ ούτε στι νομοθετικέ ούτε στι λογικού μηχανισμού τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Βέβαια όμως θυμάστε την κουβέντα. Εγώ λοιπόν, να μην συμμετέχω στη Νέα Δημοκρατία, στο ψηφοδέλτιο και. Προφανώς εγώ στο αγώνα αυτόν τον ευρωπαϊκό πατριωτικό μέτωπο που έχει δημιουργηθεί θα βοηθήσω με άλλο τρόπο χωρίς να διαταράξω την ησυχία της υπάρχουσας τοπικής λίστας της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι έγινε μια επιλογή, ναι, την οποία την ευθύνη την έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι συμμετέχοντες στην τοπική λίστα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προφανώς συζήτησαν με το κόμμα τους και επέλεξαν αυτή τη λύση. Προβοκατόρικες χαρακτήρισε τις αναφορές για αλλαγή στη σειρά της λίστας στο ψηφοδέλτιο του τοπικού ΚΚΕ ο βουλευτής Μαγνησίας Απόστολος Νάνος. Αυτά όλα είναι προβοκατόρικα. Διάψευση. Πρώτον. Και δεύτερον, με την έννοια ότι λέγονται μόνο και μόνο για να θίξουν το κουκουέ, τίποτε άλλο. Να το κατεβάσουν προς τα κάτω, κόμπ. Ακριβώς. Όσον αφορά το ποιος θα είναι υποψήφιος ή όχι, θα φανεί σε λίγες μέρες. Όχι, σήμερα είναι τελειώνω. Ναι, σήμερα. Θα είσαι πρώτος, για δεν είσαι δεύτερος. Αφήστε να το δείτε επίσημα ή μην θέλετε να το ακούσετε από μένα. Τώρα, άμα του πείτε εσείς, τελείωσε. Τι λέει τώρα, δεν θα πιστέψουμε τώρα που σχόλει. Κάτι τέτοιο είναι με επίσημες ανακοινώσεις, θα το δείτε. Ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας θα γίνει την Τετάρτη στην Πλατεία Ελευθερίας. Συνεχίζονται μεταγραφές στη Νέα Δημοκρατία με στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων και του λαού ενδυναμώνεται το κεντροδεξιό μέτωπο. Πρώτο βήμα η ακύρωση του προγράμματος λιτότητας, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Το δίλημα, καταγγελία ή αναθεώρηση του μνημονίου έθεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται στο Βόλο. Ναι του Πάνου Καμένου σε εθνική κυβέρνηση χωρίς Σαμαρά και Βενιζέλο. Ο λαός στις εκλογές της 17ης Ιουνίου να κοιτάξει μπροστά, λέει η Αλέκα Παπαρίγα. Βολές εναντίον Λαγκάρτ, Σαμαρά, Τσίπρα και Βενιζέλο από τη Δημοκρατική Αριστερά. Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει ένα σχέδιο για το αύριό της στην Ευρωζώνη, τονίζει ο Κώστας Σιμίτης. Σκόπελο αποτέλεσαν για τους υποψήφιους και της Μαγνησίας τα θέματα των μαθηματικών και των αρχαίων ελληνικών κατεύθυνσης, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα των μαθηματικών χαρακτηρίζονται από τους υποψήφιους δύσκολα, αν και δεν υπήρχαν ασάφειες. Στις υπόλοιπες εσωτερικές εξελίξεις, έως σήμερα τα μεσάνυχτα, η κατάθεση στο πρωτοδικείο των αιτήσεων υποψηφίων βουλευτών και κομματικών συνδυασμών για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Κλειστά δικαστήρια και αναστολή πληστηριασμών από τις 14 μέχρι τις 19 Ιουνίου λόγω των εκλογών.
Αντεπίθεση με σχέδιο 6 σημείων ετοιμάζει η Μέρκελ με στόχο το συμβιβασμό των πολιτικών της λιτότητας και της ανάπτυξης. Η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ για τον επόμενο χρόνο είναι μικρότερη από το 50% που γενικά δίνει η αγορά, εκτιμά η Credit Suisse. Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις από τη μείωση του αφορολόγητου και τα τεκμήρια. Συνεχίζεται παράλληλα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τρόπο περιορισμού των απολειών στα έσοδα αναζητά το Οικονομικό Επιτελείο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί, καθώς όπως αποτυπώνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Λουκά Παπαδήμου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον άλλο μήνα τα ταμιακά διαθέσιμα θα είναι αρνητικά κατά 1 δισεκατομμύριο. Το πράσινο φως του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που υπάρχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητα του κράτους στους επόμενους 2 δύσκολους μήνες φέρεται να έχει δώσει η Τρόικα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.